Καλημέρα σας, κύριε Σιδέρη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας έχουμε ακούσει κατά καιρούς, ευτυχώς, σε κάποια κανάλια ή σε κάποια μέσα ενημέρωσης άλλα, διαδικτυακά, που ξεκάθαρα έχετε βάλει επιτάπητος τα πολλά προβλήματα του, όχι απλά του ιατρικού κλάδου, του ιδιαίτερου κλάδου μέσα στην ιατρική, τους ειδικευόμενους. Είναι και νοσηλευόμενοι σε δύσκολη κατάσταση, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά δεν βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα μπροστά τα προβλήματά σας. Όλοι θεωρούμε ότι εντάξει, οι γιατροί περνάνε δύσκολα, ή από την πλευρά της κυβέρνησης χειροκροτήματα, από την πλευρά της κοινωνίας που όλοι περνάνε και αυτοί τώρα ο καθένας τα προβλήματά του. Κατανοούμε, καταλαβαίνουμε και απλά ελπίζουμε να έχετε από την πολιτεία την στήριξη. Με τους ειδικευόμενους, τι ακριβώς συμβαίνει, και υπάρχουν και έχετε βγει μπροστά με καταγγελίες πλέον μέσω της ΟΝΓΕ. Ναι, κύριε Λουκά, καταρχήν βάζοντας μια βάση στη συζήτηση, πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι το πτυχίο ιατρικής είναι το απαραίτητο έγγραφο που χρειάζεται για τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά η ειδικότητα είναι ένα υποχρεωτικό μέρος της εκπαίδευσης, το οποίο το έχει επιβάλει η ίδια η ανάπτυξη της ιατρικής σε γνωστικά αντικείμενα. Δηλαδή, για να το πω απλά, δεν νοείται γιατρός ο οποίος δεν θα έχει ειδικότητα. Τι είναι οι ειδικευόμενοι σήμερα? Οι ειδικευόμενοι έχουν ένα διπλό ρόλο. Είναι και σκληρά εργαζόμενοι και ταυτόχρονα είναι και εκπαιδευόμενοι. Έχει μια αξία να σας πω εν συντομία δύο πράγματα, τα οποία όντως έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα και κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σαν Ομοσπονδία να τα αναδείξουμε. Το πρώτο είναι ότι τι βιώνουν οι ειδικευόμενοι σήμερα και τι βιώναν και προ-πανδημίας. Γιατί και αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Βιώναν πολλές ώρες δουλειάς, απλήρωτης δουλειάς πολλές φορές, υπεράριθμες εφημερίες, έκθεση σε ευθύνες που δεν τους αναλογούσαν, τρομοκρατία πολλές φορές όταν διεκδικούσαν ακόμα και τα στοιχειώδη δικαιώματά τους, όπως ένα ρεπό μετά από μια εφημερία, και κυρίως δεν υπήρχε κανένα πρόγραμμα συγκροτημένο, υποχρεωτικό, πανεθνικό για την εκπαίδευσή τους. Τι βιώνουν σήμερα? Σήμερα βιώνουν ακριβώς τα ίδια, ακριβώς τα ίδια, μέσα στις συνθήκες τις πρωτόγνωρες που ζούμε όλοι, αλλά τονίζουμε αυτή την πλευρά της εκπαίδευσης, η οποία πλέον είναι εξαφανισμένη. Και αυτή η πλευρά είναι πολύ σοβαρή, γιατί ξέρετε, τα χρόνια της ειδικότητας ενός νέου γιατρού είναι χρόνια που δεν αναπληρώνονται. Και θα έχουν και άμεσες συνέπειες στους ασθενείς. Να το πω έτσι λίγο απλά, φανταστείτε, χτύπα ξύλο εσείς, κάποιος δικός σας άνθρωπος ή κάποιος άνθρωπος που μας ακούει, να πρέπει να χειρουργηθεί κάποια στιγμή, ας πούμε, να κάνει μια χολοκυστεκτομή, μια παροδιδεκτομή, μια επέμβαση. Αυτό που ήθελε στα παλιά χρόνια που λεγόταν ρουτίνα. Ρουτίνας, ναι. Και σήμερα φανταστείτε να χρειάζεται να χειρουργηθεί και να πέσει σε ένα γιατρό που θα του πει: ξέρεις, εγώ ήμουν ειδικευόμενος επί COVID, μας έχουν κλείσει τα χειρουργεία δύο χρόνια, ας πούμε, τώρα σχεδόν ασχολιόμουν μόνο με αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το βασικό θέμα της εκπαίδευσης των νέων γιατρών σχετίζεται με πολιτικές αποφάσεις, αλλά και με αποφάσεις προφανώς και διευθυντών, όπως πολύ σωστά αφήξατε. Κάποιος ο οποίος, όπως όλοι μας περισσότεροι, είμαστε στην απέξω και δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει και τι πρέπει να αναλογεί στις ιδιαίτερες συνθήκες και εξειδικεύσεις που έχουν οι γιατροί μας. Μπορεί να σκεφτεί και μπορεί μια κυβέρνηση, σαν την τρέχουσα κυβέρνηση, να πει ότι έτσι είναι τα πράγματα, να μας πει ότι απλά ότι έχουμε πανδημία, ότι έχουμε πόλεμο, ότι όλοι οι στρατιώτες μέσα σε αυτούς είστε και εσείς ως γιατροί, πρέπει να μπείτε στην πρώτη γραμμή. Άρα σταματήστε να φωνάζετε, σταματήστε να γκρινιάζετε, με τα μούτρα στη δουλειά, να σώσουμε τον κόσμο και μετά βλέπουμε, έχει ο Θεός, να γυρίσουμε τα πράγματα σε μια κανονικότητα, την οποία βέβαια περιγράψατε πριν από λίγο, πριν μπούμε στην πανδημία, πώς ήταν αυτή η κανονικότητα. Αλλά αυτό θα μπορούσε να ισχύει ως επιχείρημα, ότι τώρα είναι τα δύσκολα, τώρα μην φωνάζετε, καθίστε να κάνετε μόνο COVID-19. Με τους όρους αυτούς που περιγράφετε. Εμείς δεν φωνάζουμε για ίδιον όφελος. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος πλέον γνωρίζει πως η Ομοσπονδία μας, τα σωματεία μας φωνάζουν, διεκδικούν για τον άρρωστο, για τον ασθενή. Δεν φωνάζουν και διεκδικούν για τον εαυτό τους, και σας θυμίζω ότι οι περισσότερες κινητοποιήσεις που έχει κάνει η Ομοσπονδία μας και κινήσεις που έχουν γίνει από γιατρούς, από ειδικευόμενους, από ειδικούς, δεν είχαν κλαδικά αιτήματα, είχαν αιτήματα που αφορούσαν την υγεία του κόσμου. Οπότε αυτό το επιχείρημα που θέτει η κυβέρνηση είναι σαθρό. Εμείς έχουμε μάθει την ώρα που δουλεύουμε, εκείνη την ώρα ακριβώς να παλεύουμε, γιατί ακριβώς σήμερα παίζονται ανθρώπινες ζωές. Αλλά κοιτάξτε, ο καθένας φτιάχνει το μοντέλο γιατρού το οποίο θα εξυπηρετήσει το σύστημα υγείας που οραματίζεται. Όταν η κυβέρνηση και αυτή και κατά τη γνώμη μας και οι προηγούμενες φτιάχνει ένα εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας με λίγες και φτηνές παροχές, τότε είναι λογικό
να μην χρειάζεται γιατρούς υψηλού επίπεδου, αλλά να χρειάζεται άσπρες μπλούζες που θα υπάρχουν και θα καλύπτουν τρύπες, ράτζα, ανεπαρκή εκπαίδευση. Και αυτό το λέω γιατί το σύστημα υγείας μίας νόσου έχει τις εγκληματικές συνέπειες στη λυπή νοσηρότητα και θνητότητα, αλλά έχει και συνέπειες στην εκπαίδευση των ειδικευομένων, δηλαδή στην εκπαίδευση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας σε 5-10 χρόνια, γιατί αυτό θα είναι το κυρίαρχο, το βασικό επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Mm-hmm. Γι' αυτό τονίζουμε, αν θέλετε, αγωνιούμε πάρα πολύ για αυτά τα θέματα και ταυτόχρονα διεκδικούμε. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι πιο οργανωμένο από πλευράς κινητοποιήσεων? Την ώρα που βέβαια το συζητάμε αυτό, βγήκε σήμερα η ΦΕΤΦΑ, αποκαλύφθηκε ότι απαγορεύονται και συναθροίσεις άνω των 100, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλλά επειδή σας βλέπω ότι όντως υπάρχει ένα ζήτημα που πάει παράλληλα και μέσα στα ζητήματα που υπάρχουν για τους γιατρούς μας και τα δικά σας των ειδικευομένων, θα μπορέσετε κάπως ίσως να οργανωθείτε στα νοσοκομεία, να τα κάνετε αυτά τα. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα. Έτσι κι αλλιώς το κάνουμε αυτό το κάλεσμα και έχουμε και αποτελέσματα και στον αγώνα και αποτελέσματα και στην πράξη πολλές φορές στους συναδέλφους μας να σηκώσουν κεφάλι. Οι νέοι γιατροί πρέπει να σηκώσουν κεφάλι. Και πρέπει να σηκώσουν κεφάλι και να διεκδικήσουν να ανοίξουν οι χειρουργικές αίθουσες, τα εξωτερικά ιατρία, να σταματήσει η υπερεφημέρευση, να σταματήσει η τρομοκρατία και τα εντέλεσθε, να γίνουν προσλήψεις, να αποσυμφορηθούν οι λίστες αναμονής, γιατί έχουμε χιλιάδες παροπλισμένους συναδέλφους που περιμένουν να αρχίσουν ειδικότητα και δεν τους προσλαμβάνει κανείς, και ξαναλέω, μέσα σε όλα αυτά να συγκροτηθεί και εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Και λέμε, θέλουμε να προχωρήσουμε σε γενικές συνελεύσεις για να συζητήσουμε τα προβλήματά μας και θα το κάνουμε. Θέλουμε ταυτόχρονα να είμαστε στο πλευρό και μαζί με την Ομοσπονδία μας και να διεκδικήσουμε στις μέρες δράσης που γνωρίζετε ότι είναι μπροστά και στις 28 του μήνα με κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία, αλλά και στις 3 του μήνα σε δράση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και κυρίως να οργανώσουμε μια πολύ μεγάλη απεργία που θα συγκλονίσει κατά τη γνώμη μας τον υγειονομικό κόσμο και θα διεκδικήσει τα αυτονόητα στις 16 Φλεβάρι. Αν μου επιτρέπετε όμως μια πλευρά. Παρακαλώ. Αυτή την περίοδο, ξέρετε, η κυβέρνηση δεν σταμάτησε να νομοθετεί. Επειδή μου θίξατε πριν αυτό το επιχείρημα, το οποίο είναι όντως χιλιοακουσμένο, ότι υπάρχει τέλος πάντων μια έκτακτη κατάσταση και ας κάνουμε λίγο ανακοχή όλοι. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει καμία ανακοχή. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, μιλάω μόνο για το θέμα των ειδικεύομενων, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα πέρασε σε νόμο που σχετίζεται με τη σύμβαση δωρεάς του ελληνικού δημοσίου με το Ίδρυμα Λάτσι, μια σειρά άρθρα τα οποία καταργούν θέσεις ειδικευομένων, τα οποία αντί να προσλαμβάνουν με σύμβαση δικαιωμένων όλους τους γιατρούς που είναι σε αναμονή, τους λένε να έρθουν με τετράμινα ανεξάρτητα το ποια ειδικότητα θα κάνουν, μετακινούν ειδικευόμενους έως και για 15 ημέρες σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στο Αιγινήτιο είναι χαρακτηριστική η κινητοποίηση, ο αναβρασμός που έχει δημιουργηθεί στους συνάδελφούς μας, οι οποίοι ζητάνε να στηρίξουν τον εμβολιασμό, αλλά με ιατρική ευθύνη ενός ειδικευμένου γιατρού, και τους το αρνείται αυτό το πράγμα η διοίκηση και οι διευθυντές των αντίστοιχων κλινικών. Και στο νόμο που σας έλεγα πριν, πέρασε και ένα κατάπτυστο κατά τη γνώμη μας άρθρο, το οποίο χαρακτηρίζει το Ευγενίδιο Ίδρυμα, ένα ίδρυμα δηλαδή που είναι ανώνυμη εταιρεία και δεν ανήκει στο Πανεπιστήμιο, ανήκει σχεδόν εξ ολοκλήρου στο Πανεπιστήμιο, για να γίνεται εκεί εκπαίδευση ειδικότητας. Δηλαδή ανοίγουν πράγματα πρωτόγνωρα, όπως και η ειδικότητα σε ιδιωτικές δομές υγείας. Αυτά και άλλα πολλά δημιουργούν, ξέρετε, μια πολύ εφλεκτή ύλη, η οποία εμείς θα προσπαθήσουμε να γίνει αγώνας οργανωμένος για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική και να διεκδικήσουμε και για μας και για τους ασθενείς μας αυτά που δικαιούνται. Διότι, όπως μας λέτε, αυτές οι συμβάσεις που έρχονται με νόμο τώρα της κυβέρνησης, που έχουν να κάνουν με τις δωρεές, έτσι, από μεγάλους, από εύπορους συμπολίτες μας, δίνουν την ευκαιρία, αυτό είναι, αν καταλαβαίνω καλά, να γίνονται κάποιου είδους προσλήψεις, με την έννοια όμως του απλά φέρε προσωπικό όπως είσαι γιατρούς μας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Και ξεκάθαρα πλέον δεν συζητάμε τίποτα παραπάνω παρά μόνο μια αξιοποίηση του προσωπικού μας, του ιατρικού, για τις ανάγκες μιας σύμβασης. Και δεν έχει να κάνει με τις προλήψεις μόνιμου προσωπικού που φωνάζουν συνεχώς οι γιατροί. Ένα διαρκές μπάλωμα τρύπας από το κέντρο υγείας θα πηγαίνει στο νοσοκομείο, από το νοσοκομείο στη μία κλινική, από τη μία κλινική στην άλλη κλινική, γενικώς άσπρες μπλούζες, οι οποίες θα υπάρχουν για να γίνονται τηλεοπτικές εξαγγελίες και πανηγυρισμοί, και να χύνεται και κανένα κροκοδίλιο
δάκρυ και ταυτόχρονα η ποιότητα παροχών υγείας προσφέρεται στον κόσμο να είναι χαμηλή και οι υγειονομικοί εξουθενωμένοι και χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Άσπρες μπλούζες ως τσιρότα δηλαδή, και είναι αυτό που δεν πρέπει να έχουμε. Κύριε Σιδέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παράθεση όλων των ζητημάτων της ιδιαίτερης κατηγορίας, γιατί ξαναλέω για τους γιατρούς κάτι έχει ακούσει ο κόσμος, κάτι έχει καταλάβει, αλλά να δούμε λίγο πιο μέσα τι γίνεται και με τους ειδικευόμενους που σε άλλες χώρες επίσης που έχουν τους γιατρούς τους πιο υποστηρικτικά τους έχουν από την πλευρά της πολιτείας, μαζί σε αυτούς συμπεριλαμβάνουν και τους ειδικευόμενους. Είναι όλοι μαζί οι οποίοι ενισχύονται. Όσο μπορούν να ενισχυθούν εδώ πέρα, δεν βλέπουμε τίποτα από τα δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτησή μας, κύριε Σιδέρη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς.